καταλαβαίνουμε πάντως δεν κρυώνουν, τουλάχιστον αυτό είναι το θετικό. 40 βαθμούς Κελσίου έχουμε μέσα στο νερό, βλέπετε και τον υδρατμό που ανεβαίνει. Μέσα στο νερό δεν υπάρχει περίπτωση να κρυώσουν. Βλέπετε και τους τουρίστες που είναι γύρω-γύρω που το απολαμβάνουν και έχουμε και νέα παιδιά. Συναντήσαμε από την Κύπρο, από τη Δεσκάτη Γρεβενών, οι δύο κυρίες που λένε τα κάλαντα πίσω. Τα παιδιά είναι από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Να καλημερίσουμε και τον Δήμαρχο. Με τον κύριο Πίνο. Βεβαίως, γιατί νομίζω το 17 θα μπει με πολύ καλό ποδαρικό για σας. Καλημέρα, Μαρία. Χρόνια πολλά σε σένα και σε όλους τους τηλεθεατές σε όλη την Ελλάδα. Σας καλωσορίζουμε στα Λουτρά Πόζαρ της Αλμοπίας, στην Ελβετία της Ελλάδος όπου συχνά έχουμε αναφέρει. Πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα ειδηλιακό τοπίο που όπου τουρίστες από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο αλλά και από το εξωτερικό έχουν κατακλείσει την περιοχή μας. Μιλάμε για μια πληρότητα πλέον που αγγίζει το 100%. Δεν θα βρούμε δωμάτια, μας αγχώνετε. Θα δυσκολευτείτε λίγο. Οι τιμές είναι προσιτές και για αυτούς που διαθέτουν λίγα, αλλά και για αυτούς που θέλουν να δώσουν παραπάνω χρήματα και να περάσουν καλύτερα. Με άλλες χρονιές, Ελένη μου, πήγαμε καλύτερα, δηλαδή φέτος, για να μας δώσει μια εικόνα ο Δήμαρχος. Πήγαμε καλύτερα, θεωρώ ότι ο Σκάι πέρυσι μας έκανε καλό ποδαρικό στην απευθεία σύνδεση που είχαμε κάνει. Πραγματικά έχουμε δώσει σε όλη την Ελλάδα αυτή την πανέμορφη εικόνα όπως και σήμερα και πραγματικά σας ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε και σήμερα να κάνουμε. Θα πρέπει να ξέρετε ότι καλούμε όλο τον κόσμο να κάνει αλλαγή της χρονιάς εδώ. Σας καλούμε να αγιάσουμε τα ύδατα. Για πρώτη φορά θα μπούμε στη μεγάλη την πισίνα μία το μεσημέρι. Και Θεοφάνεια στα Λουτρά Μόζαρ και όλοι οι επισκέπτες έτσι θα συμμετάξουν στη διαδικασία να πιάσουν το σταυρό. Και επειδή ο πλούτος σας είναι τα νερά σας, Μαρία, να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο, ετοιμάζεται και υδροηλεκτρικό. Ετοιμάζουμε και τον υδροηλεκτρικό, αυτό το πλούσιο και άφθονο νερό που υπάρχει στην περιοχή θα το εκμεταλλευτούμε και έτσι είναι σε εξέλιξη η δημοπρασία για να παράξουμε ενέργεια από το νερό το πόσο οποίο θα αποδίδει 80.000 ευρώ έσοδα ετησίως στην επιχείρηση. Καινοτόμο, πρωτοφόρο, ελπίζουμε να σας κάνουμε και φέτος καλό ποδαρικό, ελπίζουμε στην Ελβετία της Ελλάδας, όπως είπατε και εσείς, να μπει πολύ πολύ καλά ο χρόνος και να ευχαριστήσουμε πολύ όλα τα παιδιά που μας είπαν σήμερα αυτά τα διαφορετικά υπέροχα κάλαντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Ελένη.